Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράδειγε, το πνεύμα της αληθείας, ο ανταρκού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής σου ολικός, ενθέτει και σκήνωσε ημί και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Καοποίησα στους μαθητάς τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Περίπου 5 μέρες είναι που γιορτάσαμε μία γιορτή πολύ μεγάλη. Την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την ονομάζουμε ανάληψη. Ο Ιερός Χρυσόστομος στην εορτή αυτή την ονομάζει αξιοσέβαστη και μεγάλη. Ξεπερνάει, όπως και τα Χριστούγεννα, όπως και ο Ευαγγελισμός, όπως και τα πάθη του Κυρίου και η Ανάληψη, ομοίως, ξεπερνάει την ανθρώπινη διάνοια. Δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική. Τι να πούμε, τι έγινε με την ανάληψη, θα το πούμε και αυτό. Αλλά όσα θα πούμε δεν θα φτάσουν με κανένα τρόπο να αγγίξουν όλη την πραγματικότητα. Ένα πολύ μικρό μέρος θα πλησιάσουμε και βέβαια όχι με τα δικά μας φώτα, αλλά με τα φώτα του Αγίου Πνεύματος. Όπως μας τα αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Συνοπτικά, με λίγα λόγια, ανάληψη σημαίνει συμφιλίωση του ανθρωπίνου γένους όλων των ανθρώπων από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο Αδάμ που θα φύγει από τον κόσμο, όταν θα έρθει ο κόσμος για να κρίνει τον κόσμο. Όλο αυτό το ανθρώπινο γένος συμφιλιώθηκε με το Θεό. Όλοι γνωρίζουμε και το πιστεύουμε αυτό, είναι αλήθεια της πίστεώς μας ότι κάποια στιγμή έκλεισε η πόρτα του Παραδείσου και ακούστηκε τότε «Γη χούσι και εις γη να πελεύσει». Εγώ σε έκανα για να γίνεις αθάνατος, αλλά τώρα έκανες την επιλογή. Γη, από γη σε έκανα και στη γη θα πας πάλι. Σημειώθηκε ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο διάσταση, χωρισμός.
έφυγε ο άνθρωπος από τη φιλανθρωπία του Θεού και αγκάλιασε αυτό που ο ίδιος διάλεξε, την τιμωρία του, την αποστασία, την απομάκρυνση από το Θεό. Θα τονίσω για να μην υπάρχει και η ελάχιστη υπόνοια ότι ο Θεός είναι κακός και τιμωρεί. Δεν μας τιμώρησε ο Θεός. Όταν εμείς σταματάμε να ατενίζουμε το φως και γυρίζουμε την πλάτη μας στο φως ή σβήνουμε το φως για να μην βλέπουμε, δεν φταίει το φως. Φταίμε εμείς που συμπεριφερόμεθα αποστασιακά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέλουμε να έχουμε φως. Όταν λέμε οργίζεται ο Θεός, θυμώνει ο Θεός, είναι ανθρώπινη τοποθέτηση αυτή, για να καταλάβουμε ότι κάτι μεγάλο κακό έχουμε κάνει και το κακό μας εκτελεί επί τόπου. Δεν γλιτώνουμε. Το κακό όχι ο Θεός, γιατί δεν είναι κακός ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Και ούτε μεταβάλλεται από αγάπη αύριο να γίνει μίσος ή κάποιο άλλο πάθος. Να δείξει κάποια άλλη στάση. Μόνο σταθερή είναι του Θεού η θέση. Ο Θεός το λέει καθαρά, αγάπη εστί. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Δάκη. Να πεις κάτι, κύριε Δάκη. Άκουσα από τον ρεθμικό σταθμό του Πειραιός, έλεγε ένας ιεροκήρυξης το εξής. Απόδειξη ότι ο Θεός είναι αγάπη είναι η εξής, που επιτρέπει ακόμη και σήμερα με τόσα που βλέπει να γεννιόνται νέοι άνθρωποι, νέα παιδάκια. Αν δεν αγαπούσε τον άνθρωπο, δεν θα το επέτρεπε. Σωστά. Ωραίο, ε. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, το τονίζουμε, εμείς αλλάζουμε στάση. Και η στάση μας βάζει το Θεό σε απόσταση μακριά. Αγκαλιάμε τον κακό. Και καλό, επομένως δεν περιμένουμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, βρισκόμαστε από τότε που είπε ο προπάτορας μας «Όχι, θα κάνω αυτό που θέλω», βρισκόμαστε με τη θέλησή μας εχθροί στο Θεό. Όχι ο Θεός εχθρός εμάς, δεν ισχύει αυτό. Εμείς το Θεό τον τοποθετούμε σαν εχθρό. Μόνο η στάση η δική μας, είπαμε. Λοιπόν, τόση μεγάλη η αποστασία, τόση μεγάλη διαφθορά, τόσο πολύ το κακό, που ήθελε κάποια επέμβαση. Μια επέμβαση να το πολύ 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 σάπιο, αν και λέει συνολικά το ανθρώπινο γένος ήταν εντελώς σάπιο, έπρεπε να κοπεί το σάπιο. Σκέφτηκε λοιπόν ο Θεός να καταστρέψει εντελώς το ανθρώπινο γένος. Προσέξτε το, το λέει ο Χρυσόστομος, μην βάλουμε στο μυαλό ότι ο Θεός σκέφτηκε κάτι τέτοιο, επαναλαμβάνω, θα έχουμε την εικόνα μπροστά μας ότι εμείς δημιουργούμε τη συμφορά και όχι ο Θεός. Δηλαδή σκέφτηκε να μας αφήσει να χαθούμε εντελώς, να το πούμε έτσι, στο θέλημά μας, σεβόμενος τη δική μας βούληση. Και λέει, οργίστηκε εναντίον μας, ώστε αποφάσισε να μας καταστρέψει όλους, μετά των γυναικών και των τέκνων
και των θηρίων και των ζώων ολοκλήρου της γης. Ό,τι είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει για μας, αφού ο άνθρωπος είπε φεύγω εγώ από τη δική σου διακυβέρνηση και ζητάω δική μου τοποθέτηση καινούρια με το δικό μου θέλημα. Λοιπόν, αφού τα είχε βάλει αυτά να περιτούν τον άνθρωπο, επαναστάτησαν μόνο τους. Και είπαν, δεν σε θέλουμε άνθρωπε. Ποια θέση λοιπόν είχαν τώρα αφού ήταν να υπηρετούν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν τα θέλει, δεν τα πάρει και αυτά από τη μέση. Σκέφτηκε λοιπόν μια ολοκληρωτική καταστροφή. Το λέει η Αγία Γραφή αυτό στη Γένεση, κεφάλαιο 6, στίχος 7, ως εξής. Εξαλείψω γάρ τον άνθρωπο, εξαλείψω, θα τον εξαφανίσω τον άνθρωπο, όν επίησα, τον οποίον επίησα εγώ, από προσώπου της γης, και τα θηρία και τα κτίνη, ότι μετεμελήθην, ότι επίησα άνθρωπο, γιατί λέει μετάνιωσα που έκανα τον άνθρωπο. Μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται αυτά. Γένεση, κεφάλαιο είπαμε 6, στίχος 7. Όμως, στη συνέχεια, γράφει η Αγία Γραφή ότι την απόφαση που πήρε ο Θεός, την ανεκάλεσε. Και άνοιξε διάλογο με τον άνθρωπο. Διάλογο για να βελτιώσει τη θέση του ανθρώπου. Για να βελτιώσει τη θέση του ανθρώπου. Και λέει καιρός παντός ανθρώπου οίκη πρόσμε. Λέει είναι καιρός για κάθε άνθρωπο να έρθει κοντά μου. Είναι καιρός. Βλέπετε τον άσωτο τον περίμενε. Κάτι παρόμοιο συνέβη και τότε. Λοιπόν, γιατί ο Θεός σκέφτηκε να καταστρέψει τον άνθρωπο, ποιες είναι οι αιτίες, το αναφέρει η Αγία Γραφή, ποιες είναι οι αιτίες που σκέφτηκε να οδηγήσει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο στην καταστροφή. Θα τις δούμε παρακάτω. Αλλά ο Θεός λέει αυτό τον άνθρωπο το ξεπεσμένο από τα μάτια του Θεού τον συμφιλίωσε και μάλιστα αφού η πτώση του ανθρώπου, το πέσιμό του είχε αιτία να του πει φύγε από τον παράδεισο. Το κακό που έκανε τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο. Μπρος. Ο παράδεισος ήταν στη γη. Που σημαίνει ότι από τη γη έβγαλε έξω. Αυτό σημαίνει έβγαλε έξω από τον παράδεισο. Εν τούτης λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αντί να μας έχει ξεπεσμένους κάτω, μας ανέβασε ψηλά στον ουρανό. Γιατί έκανε κάποια συμφιλίωση. Μας συμφιλίωσε. Και εμείς που μας έβαλε ο Κύριος να κυβερνάμε τη γη, αντί να είμαστε άξιοι της τύχης μας, μας ξεπέρασε και από τον ουρανό ψηλά. Μας ανέβασε ψηλά στον ουρανό. Θα το δούμε πώς. Μας ανέβασε ψηλά στον ουρανό. Και όχι απλώς στον ουρανό, αλλά στη βασιλεία των ουρανών. Θυμηθείτε, αμήν αμήν λέγωση, σήμερα με τεμού έσυ εν το παραδείσου, στο ληστή. Το φέρνουμε απλώς στο μυαλό του υπόψη μας. Και εμείς δηλαδή οι άνθρωποι, το γένος των ανθρώπων, που με το παράπτωμά του, έκλεισε ο παράδεισος και μπήκε
χερουβίμ στην πόρτα του παραδείσου. Χερουβίμ. Και του είπε, από εδώ και πέρα δεν μπαίνεις στον παράδεισο. Δεν σ' αφήνω. Βλέπετε, ο Θεός έχει αγγέλους. Του λέει η Γραφή. Και φροντίζει να μας διακονεί. Είμαστε βαπτισμένοι. Αυτό έγινε προ της τόσεως που λέμε τώρα. Έκλεισε την πόρτα, έβαλε το χερουβίμ. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος με του Θεού τη δύναμη και τη χάρη πέρασε τα χεροβίμ, πέρασε τα σεραφίμ και πήγε δίπλα στο Θεό, δίπλα στο Θεό. Το θέμα είναι που μας απασχολεί η τόση μεγάλη πτώση που την κατάλαβε η γη για τα καλά. Η γη την κατάλαβε την πτώση, το πέσιμό μας. Και από τότε άρχισε να συναπνιέται με τον Εγκέλαδο. Να τα ζώα να επαναστατούν εναντίον μας. Όλα τα ζώα. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ήταν τόσο βαρύ το παράπτωμα που δεν το σήκωνε η γη. Δεν το σήκωνε η γη το παράπτωμα. Και γάρ η κτήση, αφού μάλιστα, το εξηγώ, αυτή η κτήση που περπατάμε εμείς επάνω και ο ουρανός στενάζει, αναστενάζει και συνοδύνει και πονάει μαζί μας για τα κατάντια του ανθρώπου. Και γάρη κτήση στενάζει και συνοδύνει, πονάει, φωνάζει, στενάζει, κουνιέται για το παράπτωμα του ανθρώπου. Και λέμε, μωρέ, τι εγκέλαδος ήταν αυτός. Να σκόδασε τόσο στην Ιταλία της προάλλες. Αυτά τα συμβάντα είναι αποτέλεσμα της πτώσεως του Αδάμ. Επαναλαμβάνω, τόσο βαριά ήταν η πτώση του Αδάμ, ώστε κούνησε τη γη από τα θεμέλια. Αν κρατιέται, ο Κύριος την κρατάει. Λοιπόν, όμως, παρόλα τα τόσο σοβαρά αποτελέσματα, τα συφοριασμένα που δημιουργήσαμε εμείς, φρόντισε ο Θεός την έχθρα που εμείς δημιουργήσαμε απέναντί Του. Εμείς είμαστε οι εχθροί, κάναμε εχθρό και το Θεό και δημιουργήσαμε μια απόσταση ανάμεσα στο Θεό και σε εμάς. Απόσταση. Τι γίνεται ανάμεσα δύο άνθρωποι που τσακώνονται? Δεν κάνουν απόσταση. Ρε αμάν, ρε μιλήστε, ρε κάντε, ρε τούτο, ρε εκείνο. Έχουν την εντύπωση ότι με τα μούτρα που κρατάνε ότι είναι πιο όμορφη η ζωή, σε εισαγωγικά μέσα. Είναι πιο δυστυχισμένη η ζωή. Έχει τουβάρια μπροστά. Έχει σηματοπλέγματα, έχει νάρκες. Όταν αποχωρήσει από τον συνάνθρωπό σου. Γίνεται λοιπόν το κακό, χωρίζει. Και η αμαρτία χώρισε τον άνθρωπο Θεό. Έβλεπε τώρα ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό κάποιο πρόσωπο να μπει στη μέση. Να φέρει τις σχέσεις να τις κάνει φιλικές, να τις κάνει αγαπητικές, να ενώσουν τα πρόσωπα των ανθρώπων με το Θεό. Και ο μεσίτης, το πρόσωπο που μπήκε να κάνει αυτή την εργασία την αγαπητική, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Λέει, έχουμε, λέει, πρέσβη ή πρεσβευτή τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και λέει, του Θεού παρακαλούντος, θα το εξηγήσω, του Θεού, του Πατέρα μας Θεού, παρακαλούντος, επειδή ήθελε να μας παρηγορήσει, ο ίδιος ο Πατέρας, σαν φιλόστεργος που είναι, στέλνει το γιο του. Και τι κάνει ο γιος του? Σήκωσε το βάρος της αμαρτίας μας. Το βάρος της δικής μας αμαρτίας σήκωσε. Του καθενός μας.
σήκωσε αμαρτία στην πλάτη του, αυτός τας αμαρτίας ημών είναι, αυτός δηλαδή σήκωσε τις αμαρτίες μας και περί ημών οδυνάται και για μας πονάει. Ο Μεσίτης λοιπόν σήκωσε αμαρτίες μας και έβαλε ένα τίμημα και λέει εγώ εξαγοράζω τις αμαρτίες σας, ο Κύριος εξαγοράζω τις αμαρτίες σας με λίτρα, για να σας απαλλάξω από το κακό δίνω λίτρα το δικό μου αίμα, εξηγόρασας ημάς της κατάρας το τιμίως αίματι, μας αγόρασες Κύριε από την κατάρα με το τίμιος αίμα. Θέλω όμως να δούμε κάτι. Γιατί, ας το προσέξουμε λίγο, γιατί ο Χριστός που ήταν Γιος του Θεού να πληρώσει για μας. Έχεις να πεις κάτι, Τάκη? Ναι. Να πεις. Ξέρεις. Παρακάτω λέει, ούτως ηγάπησε, τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή. Μπορούσε να μας σώσει και με άλλο τρόπο. Μπορούσε. Έτσι. Αλλά το ούτως ηγάπησε θα αποδείξει αυτό που θα πω τώρα. Λέει να πλήρωνε ο Αδάμ. Ναι. Γιατί να μην πληρώσει ο Αδάμ που είναι φταίχτης. Ναι. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Η αξία του Αδάμ ήταν μεγάλη όταν έπεσε και μετά και πριν πέσει, αφού έπεσε από την κακία του. Κακό προϊόν θα προσφέραμε στο Θεό για να τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Ποιος πάει σε μια γιορτή και παίρνει αυτό που προσβάλλει τον εορταζόμενο? Κανείς. Για δώρο. Αν εμείς οι άνθρωποι δεν κάνουμε αυτό, τότε θα το κάναμε στο Θεό να του πούμε ο Αδάμ φταίει, στο δίνουμε σαν εκλεκτό, σαν εκλεκτή προσφορά για να μας απαλλάξει από το κακό. Δεν ικανοποιείται του Θεού η τιμή με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός γι' αυτό το λόγο με ρήμισε να δώσει αυτό που ήταν ανεκτίμητο, τον Υιό του, το σώμα του Υιού του που πήρε μορφή ανθρώπου και είπε αυτό το σώμα σαν το οποίο δεν υπάρχει άλλο πουθενά, που είναι καθαρό από μας απόψεως, που είναι Πανάγιο, που ήρθε στον κόσμο με τη φροντίδα του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα μου προσφέρετε για να απαλλαχθείτε όλοι σας. Τι συνέβη, για να δούμε να καταλάβουμε κάτι. Ένα σώμα ανθρώπινο να σώσει όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Ένα σώμα ανθρώπινο να σώσει όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Ξαναλέω, προσέξτε το αυτό, ένα σώμα ανθρώπινο. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, τι κάνετε όταν θέλετε να ευλογήσετε τα σπαρτά σας, τα προϊόντα της γης? Μήπως μαζεύετε όλα τα προϊόντα και τα πάτε στην εκκλησία να τα ευλογήσει ο παπάς? Θα πάρετε 10 σταφυλάκια, λίγο σταράκι, να το ευλογήσει ο ιερέας και θα πάτε στα χωράφια σας και τα χωράφια θα είναι ευλογημένα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Με το σώμα του Κυρίου ευλογήθηκε όλη η κτήση. Όλη η κτήση. Άπρωσε τα χεράκια του και είπε εδώ σας παίρνω στην αγκαλιά μου. Ευλογώ λοιπόν έτσι την κτήση όλη και από κάτω σας ανεβάζω ψηλά. Σας ανεβάζω ψηλά. Με λίγο προϊόν ευλογούμε ολόκληρο το προϊόν. Με το σώμα του Παναγιού του Κυρίου ευλογηθήκαμε όλοι μας. Δεν έμενε κανένας από την ευλογία που έφερε ο Κύριος στη γη. Και γιατί ήταν πανάξιο, δεν μπορεί να εκτιμήσει η ανθρώπινη λογική πόση αξία είχε το σώμα του Κυρίου, αφού είχε και τη θεότητα στη γη επάνω. Και επομένως αυτό ήθελε ο Θεός για να μας απαλλάξει εμάς από το κακό και να μας ευλογήσει.
Θέλω να αναφέρω σε μένα παραδείγματα. Και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν έφτιαξε τους νόμους ο Μωυσής για τις θυσίες, να το έχουμε πόσο μας είχε το πράγμα, ότι ικανοποιούσαν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη με θυσίες. Από αρνιά, από καρπούς της γης, από άλλα δώρα. Είχε δώσει σαφέστατη εντολή ότι σε μένα, όταν προσφέρετε κάτι, θα είναι το πλέον εκλεκτό. Όχι μη εκλεκτό. Δηλαδή, παίρνουμε το λαδάκι εμείς και λέμε το καλό άστο για μας. Το δεύτερο για τον καθήλιο. Το καλό κύριε άστο να, και να τα κάνω προσευχή εγώ, όχι κάπου αλλού στην εκκλησία. Το αντιλαμβανόμαστε. Ζητάει το εκλεκτό. Τι είπε λοιπόν, όταν μπει Μωυσή στη γη της Ευαγγελίας μέσα, που έφυγε από την Αίγυπτο, θα κάνεις το εξής. Θα σπείρετε, βάλετε δέντρα, θα κάνετε καρπούς. Όταν προσφέρετε, λέει, καρπούς, θα φροντίσετε όχι την παραγωγή του πρώτου έτους, ούτε την παραγωγή του δεύτερου, αλλά του τρίτου έτους. Γιατί αυτή είναι η εκλεκτότερη από όλες. Δεν είναι η πρώτη. Δεν έχετε δει και οι περιβολές μαζεύουν τα πρώτα αυτά ότι δεν είναι και, δεν είναι και καλά. Δεν βράζουν τα κολοκύδια μας χάρη. Πρέπει να έρθει άλλη δόση για να γίνει να είναι κλειτά. Ο Θεός είπε της τρίτης περίοδου ο καρπός, τρίτη χρονιά, αυτός είναι ο κλειτός. Αυτόν θα μου προσφέρετε. Και από τα αρνιά θα είναι άρτια. Θα είναι δηλαδή ολοκληρωμένα τέλεια. Όχι χωρίς πόδι, ούτε χωρίς τίποτα άλλο. Θα είναι το τέλειο. Το ίδιο έγινε και με την προσφορά που ο Κύριος, ο Θεός, Πατέρας μας πήρε. Πήρε τέλειο κατά πάντα, τον Κύριο. Τον έστειλε τέλειο και τέλειο πήρε. Και ικανοποιήθηκε του Κυρίου, του Θεού μας και Πατέρα μας η ικανοποίηση. Ότι σαν αξία μου τέριαζε αυτό και αυτό πήρα. Όσο ψηλότερο είναι το πρόσωπο, τόσο μεγαλύτερη τιμή του κάνουμε. Κάνουμε διακρίσεις εμείς οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός όμως δεν υπάρχει άλλο ψηλότερο πρόσωπο. Ήθελε αυτή την προσφορά των Υιών Του, θυσιασμένο επάνω στο Σταυρό. Να πω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε. Άμα μπορείς να πεις, θα πεις. Βλέπουμε πόσοι... Λίγο σύντομα για να προλάβουμε. Πόσο μεγάλη ήταν η θυσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν πάρουμε το παράδειγμα της θυσίας του Αβραάμ, του γιού του. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ θα πάω να σφάξω το παιδί μου, έστω και για τον Θεό, από τους σημερινούς ανθρώπους, για τον Θεό. Θα το έκανε ένας σημερινός άνθρωπος ποτέ αυτό? Μας είναι δύσκολο. Έως αδύνατο. Έως αδύνατο. Δεν είναι, είναι φοβερό. Και να το σκέφτεσαι. Λοιπόν, θέλω, επειδή έχω μπροστά μου το ωραίο Χρυσόστομο, να δούμε πού είχαμε φτάσει πριν έρθει ο Χριστός και πού μας έφτασε ο Χριστός. Πού είχαμε φτάσει και πού μας έφτασε. Λέγει ο Χρυσόστομος ότι εμείς οι άνθρωποι είχαμε γίνει χειρότεροι από τα ζώα. Χειρότεροι από τα ζώα. Το λέει ο Χρυσόστομος αυτό. Ο άνθρωπος παρασυνευλήθη της κτίνεση και ομοιώθη αυτής. Λέει, τέτοιο πέσιμο έκανε που ομοιώθηκε με τα ζώα. Και σημειώνει ο Χρυσόστομος. Στοπ, το λέει αυτό ο Δαβίδ, αλλά για πρόσεξε, τα ζώα δεν έχουν μυαλό. Εσύ που έχεις μυαλό και έγινες σαν ζώο, δεν είσαι χειρότερος? Χειρότερο. Όταν το έχεις μυαλό και γίνεσαι ζώο, αυτό δεν έχει ζώο και είναι ζώο, παραμένει ζώο. Είναι στη θέση που είναι. Γίναμε, λέει, χειρότερο από τα ζώα. Προσέξτε κάτι.
δεν μας κάνει εντύπωση που για να, όταν ήρθε να γεννηθεί στη γη ο Χριστός δεν βρέθηκε μία πόρτα ανοιχτή. Προσέξτε το και το πράγμα. Αλλά βρήκε το Σταύρο με τα ζώα και πήγε γεννήθηκε. Προσέξτε το αυτό το πράγμα. Γιατί τα ζώα ήταν καταλληλότερα να το δεχτούν από τον άνθρωπο που γίνει χειρότερος από τα ζώα. Με καταλάβατε. Το προσέχετε αυτό το πράγμα. Έχει σημασία μεγάλη. Λέει, δεν βρέθηκε λέει τόπος για να μείνει και βρήκε μόνο τους Σταύρους για να πάει να γεννηθεί. Ο άνθρωπος που είχε γίνει ζώο, χειρότερο από τα ζώα, ήταν ανάξιος να δεχθεί τον ευεργέτη του, να τον αγκαλιάσει. Τα ζώα όμως το δεχτήκαν. Και λέει ο προφήτης Αΐας, γνώρισε το βόηδι τον κτισάμενο. Αυτόν το βόηδι γνώρισε εκείνον που το έφτιαξε το βόηδι. Και ο Ιώνος τη φάτνη του Κυρίου του. Στοπ λέει, δεν μου ανήκει σήμερα η φάτνη, ανήκει στον Κύριό μου. Πιο λίγα τα ζώα από τον άνθρωπο. Αναγνωρίσανε ότι ο Σταύρος του ανήκει, πω φρικτό πράγμα, να το σκεφτούμε λιγάκι, του ανήκει και του κάνει παραχώρηση. Ο άνθρωπος τραβάει την πόρτα και λέει, δεν σε δέχομαι. Μα ποιο είπε ότι ο Κύριος θα έρχονταν στο σπίτι σου να μείνει. Γι' αυτό πήγε στο Σταύρο, επειδή σου είναι χειρότερο τα ζώα. Θα σε φτιάξει πρώτα, να σε φέρει στην προηγούμενη θέση και μετά θα σου πει, άνοιξε μου την πόρτα από μέσα για να μείνω μαζί σου, να κοιμηθώ, να φάω κτλ. Να είμαι πάντα μαζί σου. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν. Γι' αυτό και πήγε στα ζώα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Τα λέει γράφει, τα προσπερνάει. Χου, άντε, δώστε το. Και τα πτηνά το ίδιο. Γνωρίζουν λέει τα πτηνά πότε έρχονται, πότε φεύγουν, πού πάνε. Ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί έρχεται και πού πηγαίνει. Μήπως έχουμε διαφωνία. Ποιος τα είδε, ποιος τα ξέρει, η τύφλα σου που δεν ανοίγεις να διαβάσεις. Ποιος τα ξέρει, λέει, το γράφει η γραφή. Η Ιερεμίας λέει ότι το τριγόνι και το χελιδόνι και τα στρουθία, τα πουλιά του αγρού, γνωρίζουν τους καιρούς και τις εισόδους, πότε έρχονται. Και πού θα πάνε τα χελιδονάκια, εδώ τώρα θα έρθει η ώρα, τάκ, ξέρουν πού θα πάνε. Μα εσύ λέμε, ξέρεις πού θα πας, ρε άνθρωπε, ποιος είναι ο προορισμός σου, που σε διδάσκει φύση. Ακόμη, το μυρμήγκι, το μυρμήγκι που το βλέπεις, το έχουμε δει εκατομμύρια φορές, πάει, έρχεται, πάει, κουβαλώντας. Και λέει, κοίταξε το εκεί, για να κάνεις προκοπή. Η γραφή το λέει αυτό, ήρθε προς το μέρμικα, ο κνηρέ, κοίταξε το μυρμήγκι τεμπέλη, και ειδών τα σοδούς αυτού, και αφού δεις τι δρόμους πήγαινε έρχεται, γεννού εκείνου σοφότερος. Δηλαδή πήρε τον άνθρωπο, το ξεπεσμένο, του λέει, κοίταξε το, θα σε μάθει τι να κάνεις στη ζωή σου, να γίνεις λίγο εργατικός. Από την πέση που είσαι, το αντιλαμβάνεστε και το πράγμα. Η κτήση, τα άψυχα, τα μη λογικά, τα βάζει να μας διδάσκουν. Και ακόμη, όταν έστειλε τον προφήτη Μιχαία να κηρύξει μέσα στα Ιεροσόλυμα που έχει πάει ο αδελφός από εδώ, τον έστειλε να κηρύξει στα Ιεροσόλυμα. Για κοιτάξτε να δείτε τι έκανε. Ακούστε το. Ακούσατε φάλαγγες και τα θεμέλια της γης. Προσέξτε το. Ακούσατε φάλαγγες και τα θεμέλια της γης. Δεν μιλάει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι μπροστά του και δεν λέει ακροατέ, συνάνθρωποι μου και δεν είπα, λέει να μ' ακούσουν οι φάλαγγες και τα άψυχα θεμέλια της γης. Γιατί. Γιατί μιλάει στα άψυχα και δεν μιλάει στα άψυχα που έχει μπροστά του. Γιατί αυτά είχαν περισσότερη αίσθηση από την αισθησία που είχαν οι άνθρωποι. Είχαν βουλωμένα αυτιά. Μάτια, αυτιά, τα πάντα. Και οπότε ο προφήτης μιλάει στα άψυχα και θα τον ακούσουν καλύτερα.
φέρτε τα στο μυαλά όσα ακούμε, συγκρίνετε τα με την εποχή μας, γιατί οι εποχές αντιγράφουν μία από την άλλη, και βγάλετε συμπεράσματα. Ότι χειρότεροι γίνονται οι άνθρωποι και από την κτήση την άψυχη και από τα άλογα ζώα και ακόμα και από τα φίδια. Από τα φίδια, λέει, το δάγκωσε το δυτήριο στο φίδι. Μακάρι να δαγκώσει φίδι, να σε δυτηριάσει, που λέει ο λόγος, και όχι γλώσσα ανθρώπινη. Και όχι γλώσσα ανθρώπινη. Και λέει ο Δαβίδ, Υιός ασπίδων. Η ασπίδα στα Ιεροσόλυμα, το χειρότερο φίδι. Δεν υπάρχει χειρότερο, πιο δυτηριασμένο φίδι. Και λέει ο Δαβίδ για τους ανθρώπους του, της εποχής του, ότι οι άνθρωποι στα χείλη τους είχαν ιό με γιώτα, δηλητήριο ασπίδων. Σε δάγκωναν και επέφερε μια ζωή. Η ασπίδα σε δαγκώνει και βέβαια αμέσως. Είναι χειρότερο τον απ' τ' άλλο. Τέτοιοι ήταν και τέτοιοι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι. Ούτε ζώα, ούτε πτηνά, ούτε μυρμήγι, ούτε φίδι. Χειρότεροι, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Αχ, ανέβγαζε, λέει ο Θεός, τις μάσχες από τα πρόσωπά μας, θα βλέπουμε με τέτοια μορφή του, άλλο φίδι, άλλο ζώο, άλλο αλεπού, άλλο λιοντάρι, άλλο τίγρι. Έτσι το βλέπουμε τον άνθρωπο. Έτσι, δυστυχώς, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάντια των ανθρώπων. Κατώτατη, χειρότερη δεν γινόταν. Και φωνάζει ο Δαβίδ, το ακούμε στο ψαλτήρι. Εθεντόμε εν λάκο κατωτάτο. Δηλαδή, πιο βαθιά δεν γινόταν να πάμε. Εθεντόμε. Τι σημαίνει το εθεντόμε, Ρετάκη? Μας έβαλαν. Με έβαλαν. Ποιοι τον έβαλαν, Ρετάκη? Αυτά. Οι αμαρτίες του ανθρώπου. Εν λάκο κατωτάτο. Έπρεπε να μπει μέσα στο λάκο, κάποιος δεν τον βγάλει τον άνθρωπο. Γιατί στο λάκο δεν μπορούσε να μπει όμως άνθρωπος. Έπρεπε να μπει ο εκρηκτός Υιός του Θεού και να πει μπρος αναστήθηκα, αλάτε μαζί μου. Μπρος αναλήφθηκα, αλάτε μαζί μου. Αυτό και έγινε. Από το λάκο που είχε πέσει, το βαθύ, το μη βαθύτερο δεν γινότανε, έπρεπε να βγουν οι άνθρωποι. Είπαμε και από τις πέτρες είμαστε αναισθητότεροι. Αναισθητότεροι. Οι προφήτες και άλλοι προφήτες τους έστειλαν να κηρύξει και δεν μιλάγανε στους ανθρώπους, μιλάγανε στη κτήση. Στη κτήση μιλάγανε. Και λέει, δεν ξέρω ποιος το λέει, ένας προφήτης, και οι λίθοι και οι πέτρες και κράξονται. Θα φωνάξουν. Και φώναξαν μια εποχή. Ξέρετε ποια εποχή μίλησαν οι πέτρες? Τάκη, ξέρετε ποια εποχή μίλησαν οι πέτρες? Δεν τα θυμούμε. Το θυμάσαι. Αλλά δεν σκέφτε το μυαλό. Λέει και οι βράχοι και τα βράχια ανοίχθηκαν και οι τάφοι ανεώχθησαν. Μάλιστα. Το λέει. Όταν σταυρώθηκε ο Κύριος την ώρα που είπε και τέλεσε. Παρασκευή. Τα βράχια άνοιξαν. Οι τάφοι τον Αντάρο έκραξαν και είπαν και ο ήλιος έσβησε. Και είπαν, ο κτίστης μας, σε αυτά τα κατάδια το φέρατε εσείς οι άνθρωποι. Εμείς το καταλαβαίνουμε, εσείς το καταλαβαίνετε. Το σταυρώνετε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Μιλάνε οι πέτρες και δεν καταλάβαινε αυτού που σταυρώνανε. Τι σταυρώνανε μπροστά τους. Είναι φοβερό πράγμα. Αυτό κάνουμε συνεχώς. Συνεχώς λέμε και τι κάνουμε και τι κάνουμε. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρώνουμε τον Κύριο της δόξης. Με αυτά που κάνουμε, το ξανασταυρώνουμε. Θα φέρω παράδειγμα. Λέει ένας, πώς το λέγανε, δύο φίλοι την πρωτοχριστιανική εποχή, την εποχή των Αγίων, τσακωθήκανε. Και ο ένας διατήρησε την καλή του Χριστού ιδέα και πήγε, δώσε μου συγγνώμη, του λέγε, δώσε μου συγγνώμη. Σαπρίκιος, μπράβο. Σαπρίκιος, ναι. Δεν συγχωρούσε. Ναι, ναι. Και το πήγανε μετά το Σαπρίκιος. Ήταν ιερεύς. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω εκεί που λέει, δώσε μου συγγνώμη. Και το πήγανε να μαρτυρήσει το Σαπρίκιο. Ναι. Λοιπόν, και πήγαινε ο άλλος και την ώρα που πήγαινε να μαρτυρήσει,
Του λέει, δώσε μου συγγνώμη την ώρα του μαρτυρίου που θα μαρτυρούσε. Λέει, όχι. Και την ίδια στιγμή λέει, δεν πιστεύω στον Χριστό. Αυτός που πήγαινε για να μαρτυρήσει. Άμα Χριστός χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αγάπη. Λοιπόν, να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι οι άγγελοι από τότε που εμείς πέσαμε, υπέφεραν για τη δική μας συμφορά. Είναι δύο αδέρφια που έχουν αγάπη. Γιατί κάποτε ο άνθρωπος και οι άγγελοι στον παράδεισο ήταν παρέα. Είχαν αγαπητικότατη σχέση. Έπεσε ο δούλος άνθρωπος και οι σύμβουλοι, οι άγγελοι, τα αδέρφια λυπηθήκανε. Δεν μείνανε χωρίς τη θλίψη. Λυπόντισε γιατί έπεσε άνθρωπος. Το λέει ο Χρυσόστομος που τόσο ωραία το σχολιάζει. Ναι. Λοιπόν, υπέφεραν και υποφέρουν. Και όσο καιρό λέει καθόντουσαν λέει στα και φυλάγανε τα χερουβίμ το παράδεισο, είχαν στεναχώρια. Δεν είχαν χαρά. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Που και αυτό, από εδώ διαβάζοντάς το κάποια δεκαριά και παραπάνω φορές, με πολύ μεγάλη προσοχή, κάθεσε και λέει το εξής. Ότι οι άγγελοι λυπήθηκαν και αυτό λέει το ξεπλήρωσαν, ως εξής το ξεπλήρωσαν οι άγγελοι. Όταν είδαν το Χριστό να γεννιέται στη Φάβη, τότε από τη χαρά γιατί θα σωθεί ο άνθρωπος μάθανε για τη σωτηρία και είπαν δόξασαι ο Θεός που είσαι στα ύψη αλλά και για τον άνθρωπο που είναι στη γη και είναι ανθρώπης ευδοκία. Χαρήκανε για την ευδοκία, την αγάπη που έδειξε ο Θεός στον άνθρωπο. Τον αγγέλων ύμνωση αυτός. Το τηλεφανόμαστε, τι άγγελοι. Δεν είναι κάτι πέρα από εμάς και μακριά από εμάς, αλλά είναι δίπλα μας και ο καθένας άγγελος είναι δίπλα στον καθένα μας. Δίπλα στον καθένα μας είναι. Μας φρουρούν, μας φυλάνε. Να, θυμηθείτε τι είπαν οι χριστιανοί στην πρώτη εποχή, την αποστολική εποχή, όταν ο Παύλος βγήκε από τη φυλακή που τον έβγαλε ο άγγελος και πήγε στο σπίτι του, ο Πέτρος πήγε στο σπίτι του, χτύπησε την πόρτα και βγαίνει το κοριτσάκι, κοιτάζει και λέει «Ο Πέτρος είναι». «Όχι», του είπανε, «ο άγγελος του Πέτρου είναι». Απαντήσανε οι μεγάλοι από μέσα. «Μα είναι ο Πέτρος απ' έξω, όχι ο άγγελος». Αυτό τι γίνει να πει, ότι καθένας μας έχει τον άγγελό του. Και οι άγγελοι σε κάθε κακιά περίσταση λυπούνται και σε κάθε ευχάριστη περίσταση που εμείς συμπεριφερόμαστε στον Θεό, χαίρονται. Χαρά γίνεται εν ουρανής επί ενή αμαρτωλό. Χαρά όχι από έναν άγγελο, από όλους. Εν ουρανό λέει, δεν λέει από έναν άγγελο. Χαρά πανηγύρι. Το τι λαμβάνεστε. Πανηγύρι γίνεται στον ουρανό. Και εμείς, μα να μην χαμπαρίζουμε καθόλου. Να μην χαμπαρίζουμε καθόλου. Ότι κουνιέται ο ουρανός για μας, κουνιέται η γη για μας και σου λέει, μωρέ, εντάξει, μωρέ, δεν βαριέσαι. Το φανταζόσαι, το δε βαριέσαι τι σημαίνει. Χαντάκωμα. Χαντάκωμα σημαίνει. Λοιπόν, δεν αισθάνθηκαν, λέει ο Χρυσόστομος, μεγαλύτερη ευχαρίστηση οι άγγελοι, παρά μόνο όταν είδαν τον Κύριο να γεννιέται. Και ακόμη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Πότε. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, 40 μέρες μετά, αυτό το σωματάκι που πήρε από την Παναγία, το Άγιο το Ευλογημένο που είπαμε είναι ευλογία για όλους τους ανθρώπους, αυτό είπαμε, ναι, όταν λοιπόν αναστήθηκε, 40 μέρες ανελήφθηκε, τον είδανε μαθητέ να αναλαμβάνεται, να ανεβαίνει στον ουρανό. Και τον είδε να ανεβαίνει, λέει, επάνω, νεφέλη, λέει ο Τάκης. Σε νεφέλη. Ξέρεις τι νεφέλη, Τάκη? Ναι, το σύννεφο. Ε? Το σύννεφο. Τάγματα αγγέλων. Τάγματα αγγέλων. Δεν το σκεφτεί. Ναι, γιατί όταν λέει και ο Κύριος, ο Πατέρας, κάθεται πάνω σε νεφέλη. Και έστειλε ο Πατέρας νεφέλη να πάρει και τον Υιό. Δηλαδή, πάνω σε ταξιεχλίες αγγέλων. Και έστειλε αγγέλους για να πάρει τον Κύριο πάνω ψηλά. Και έβλεπαν οι μαθητές των μαθητών, λέει το τροπάριο, ορόντωσε, λέει, την ώρα που σε έβλεπαν οι μαθητές, ανελήφθησε.
Και τι έγινε, άγγελος ακούστηκε, τον βλέπανε, βλέπανε τους αγγέλους οι μάθητες, να τους λέει, «Ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν με τον τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό». Πώς τον είδανε? Πάνω σε νεφέλη, πάνω σε αγγέλους. Ομοίως θα κατέβει για να κρίνει την κρίση. Θέλω να σταθώ εδώ πέρα. Ο προφήτης Ηλίας δεν ανελήφθη, ανέβηκε. Άρμα λέει πύρινο, τον πήρε και τον ανέβασε στον ουρανό. Τον ανέβασε λέει. Το Κύριο, ο Κύριος σωματικά ως άνθρωπος ανελήφθη. Τον ανάλαβε πάνω στο σύννεφο οι άγγελοι και τον ανέβασαν. Τι ανέβασαν όμως? Αυτό χωράει στο μυαλό. Το Κύριο ανεβάσανε. Αν είναι δυνατόν αυτός που έχει δημιουργήσει τις αξίες των αγγέλων να ανεβάσανε το Κύριο? Μα είναι δυνατόν, το σκεπτόμαστε και το πράγμα. Δεν ανέβασαν τον Κύριο, αλλά τον άνθρωπο Κύριο. Αυτό που έγινε άνθρωπος. Γιατί ο Κύριος λέει, λένε οι πατέρες, λέει η Αγία Γραφή, λέει το εξής, ότι ποτέ δεν χωρίστηκε από το θρόνο του Θεού. Ποτέ. Γιατί λέει ότι και κατέβηκε στη γη, αλλά και ήταν στον πατέρα του μαζί. Αυτό είναι το ασύλληπτο στην ανθρώπινη διάνοια, να είναι σύνθρονος και να είναι και στη γη. Δεν ψάχνετε, λέει, μην το πολύ ερευνάς το θέμα της Τριάδος. Μάθε μόνο να το σέβεσαι και να το προσκυνάς. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο παραπάνω. Και θα γιάσεις. Αλλιώς, αν το πολυερευνήσεις, θα κατατίσεις τον Άριο, σαν τον Άριο, σαν τους χιλιαστές, σαν τους αιρετικούς που βάζουν τη λογική. Οι αιρετικοί βάζουν μόνο τη λογική. Δεν λένε αυτό, έτσι μας το παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Όχι, θα βάλουν τη βρωμιά της λογικής μέσα, που η λογική είναι στην πλάνη. Η λογική είναι στην πλάνη. Αφού ξεπέσαμε, ελάκο κατωτάτο. Όταν η λογική πάει μόνη της να ερμηνεύσει τη γραφή, είναι ελάκο κατωτάτο. Είναι μέσα στο πιο βαθύ λάκο. Και μετά εξηγήσεις τα ανεξήγητα. Αυτά μόνο σου αποκαλύπτονται. Και όχι ολόκληρα, λίγο, λίγο. Σαν εκείνο που το φως που είδανε η απόσταση ήταν μεταμόρφωση. Λίγο είδανε, δεν είδανε πολύ. Λοιπόν, τι ανέβασε λοιπόν? Τι ανέβασε? Το όχημα, το σύννεφο, το σώμα, επαναλαμβάνω, το ανθρώπινο. Και λέει, το βλέπετε? Είναι ο Ναπολέον, είναι ο αδελφός, είναι ο αδελφός, αγιασμένος πια και όταν προκόψει επάνω στη γη. Αυτό το σώμα ανέβασε. Αυτή τη τιμή μας έκανε. Και το έβαλε στα δεξιά του πατέρα. Λέει ο προφήτης Δαβίδ. Το λέει καθαρά. Υιός μου είσαι, παιδί μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα γεγέννηκά σε, σε γέννησα. Πώς σε γέννησα? Με την Ανάσταση που σου έκανα και με την Ανάληψη. Και τι σου είπα τότε που σε γέννησα, όταν αναστήθηκες και αναλήφθηκες? Και το ίδιο και σε εμάς. Θα αναστηθούμε και θα αναλυφθούμε. Τι σου έκανα? Σου είπα, κάθου εκ δεξιών μου, το λέει, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών μου. Εγώ σε βάζω στα δεξιά μου, είσαι ασφαλισμένος, είσαι ουρεμένος, πάνω στη κούφη νεφέλη, μέσα στους αγγέλους δηλαδή. Αυτός είναι ο παράδεισος, μην το ψάχνετε, αυτός είναι ο παράδεισος. Θυμάσαστε τι λέει στο Απόστολο της Κηδείας? Λέει ότι αρπαγισό μεθατάκι ενεφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Θα μας αρπάξει ο Κύριος στις νεφέλες, όχι τα σύννεφα. Δεν είναι τα σύννεφα, άγγελοι. Είναι οι άγγελοι. Χωνεύτεται και το πράγμα, να το καταλάβουμε καλά. Ακούμε στην εκκλησία τον Απόστολο και δεν χαμπαρίζουμε όλα τι λέει μέσα. Εις απάντηση του Κυρίου, αφού ο Κύριος είναι, προσέξτε το, αναλήφθηκε πάνω στα νέφη των αγγέλων, θα έρθει λοιπόν να μας αρπάξει, ερυπεί οφθαλμού, όσο χρειάζεται να λίγο κλείσει ένα μάτι
και πιο γρήγορα ακόμα, γιατί χρόνος δεν έχει πάρει στον Κύριο, ενεφέλες στα σύννεφα. Λέει και συμπληρώνει, ου πάντες αρπαγισόμεθα, όχι όλοι, αλλά αυτοί που αγαπάνε τον Κύριο. Πάντες κοιμηθισόμεθα, όμως όλοι θα κοιμηθούμε. Δηλαδή, όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς τώρα, πέστε ότι γίνεται Δευτέρα Παρουσία και έρχεται να μας αρπάξει ο Κύριος να μας βάλει στο σύννεφο, αυτομάτως θα πεθάνουμε, αυτομάτως θα αναστηθούμε, ελεπί οφθαλμού και θα αναστηθούμε. Αυτοί που θα είναι στη ζωή. Οι άλλοι αιωνίως θα πεθάνουν. Οι άλλοι αιωνίως, αιώνιος θάνατος, αυτό σημαίνει αμαρτία. Αν μας συλλάβουμε τον όγκο και το βάρος αμαρτίας, θα καταλάβουμε ότι η αμαρτία απεργάζεται τον λάκκο τον κατώτατο, τον Άδη. Εκεί πορεύονται αυτοί που δεν θα αρπαχτούν στις νεφέλες. Λέει, θα έρθει από ψηλά η εκκλησία του Κυρίου, που είναι αγγέλων, αγίων, δικαίων, προφητών, μαρτύρων κλπ. Αυτή η εκκλησία που είναι την περιγράφει γεμάτη λάμψη ο Ιωάννης Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, θα κατέβει, γιατί ο Κύριος δεν θα έρθει μόνος του, με την εκκλησία, αφού είναι αρχηγός της εκκλησίας. Όταν ένας άρχοντας βγαίνει να κάνει μια επίσκεψη σε μια πόλη, έχει ακολουθία πίσω. Δεν πάει μόνος του, έτσι και ο Κύριος θα κατέβει. Και θα πάει να συναντήσει από την πολιτεία τον άρχοντα αυτή που είναι δική του, και εδώ το ίδιο γίνει. Οι δικοί του θα αρπαχτούν στις νεφέλες. Εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Ανάληψη λοιπόν, που λέμε ανάληψη, γιορτάζουμε την ανάληψη του Κυρίου, θα βάλουμε την ανάληψη του ανθρώπου. Γιατί ανλήφθηκε ο άνθρωπος που τον είχε πάρει ο Κύριος μας όταν έγινε άνθρωπος, τον έβασε ψηλά. Θέωσε ο Κύριος τη δική μας σάρκα. Και γι' αυτό λέει, σώμα Χριστού μεταλάβετε. Είναι το σώμα του Κυρίου το θεωμένο, μας το δίνει εμάς, για να μας κάνει θεούς. Εγώ είπα ότι οι θεοί είστε, σας λέω σε εσάς τους ανθρώπους, ότι είσαστε θεοί και οι του υψίστου πάντες, και ότι είστε παιδιά του Θεού όλοι. Λοιπόν, πού ανέβασε τον Υιό του το πρωτότοκο? Στα δεξιά του. Πού θα ανεβάσει τα παιδιά του τα άλλα? Στα δεξιά του. Κάθε δεξιόν έως αθώ τους εχθρούς, κάθε στα δεξιά μου, μέχρι που να βάλω τους εχθρούς σου διαβόλους, αυτούς που παραστάσεις εναντίον μου και που σε φέρνουν στο λάκκο το κατώτατο, σε λάκκο κατώτατο. Θα τους βάλω και αυτούς εκεί που, από εκεί που τους ανήκει. Προσέξτε τι λέει, Κύριε, τα δαιμόνια που έβγαλε, που πρόκειται να βγάλει από έναν δαιμονισμένο Κύριος, μη μας βασανίσεις πριν της ώρας. Εντάξει, το είπε. Πριν της ώρας. Τι εννοούσε μη μας βασανίσεις πριν της ώρας? Ξέρανε τη δύναμη του Κυρίου πολύ καλά και φοβόντουσαν μην του στείλει στα τάρταρα, στο κατώτατο λάκκο. Το φοβόντουσαν εκείνο με τα δαιμόνια. Και του είπαν μη μας στείλεις εκεί κάτω και βασανιστούμε από τώρα. Το ξέρουν πολύ καλά. Αλλά άφησέ μας να πάμε στους χείρους, να κάνουμε κάποιο κακό, και πέτρε το Κύριο να πάμε στους χείρους. Και εκεί με άδεια πήγανε. Χωρίς άδεια δεν πάνε πουθενά. Χωρίς άδεια πουθενά. Αδέρφια μου, τελειώνω, δίνοντας την ευχή σε όλο τον κόσμο. Και να έχουμε μέσα στην καρδιά μας αυτό που είχε ο Μωυσής. Είχαν αμαρτήσει σε μεγάλο βαθμό οι Εβραίοι που τους οδηγούσε από την Αίγυπτο στο Ιεροσόλυμα. Είχαν φτιάξει είδωλα, τα είχαν προσκυνήσει. Είχε ο Μωυσής ταλαιπωρηθεί εσωτερικά όσο δεν παίρνει άλλη από αυτή την κατάσταση. Είχε βασανιστεί. Θα λέγαμε ότι είχαν ψήσει το ψάρι στα χείλια του Μωυσή. Και όμως έξω τι έβγαλε στην προσευχή του? Σε παρακαλώ πολύ Κύριε, ή θα ξεγράψεις εμένα από το βιβλίο της ζωής του ουρανού, δεν θέλω να έρθω μαζί σου, ή θα βάλεις πρώτα τα αδέρφια μου στον παράδεισο. Τους
παραστρατημένους, τους πλανημένους, τους εκείνους που προσκυνάγανε τα είδωλα, για αυτούς είπε, θέλω να βάλεις αυτούς και άσε με εμένα έξω. Είναι μεγάλη η δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά. Κύριε, ο άλλος φεύγει από τη γη, ο Στέφανος. Σε παρακαλώ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουνε. Ναι. Μου κάνετε στην πίβουση. Συγχώρεσέ τους. Ναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα και τελειώνω. Χωρίς κάποια θυσία, δεν μπορούμε να δούμε πρόσωπο Κυρίου. Δεν έχουμε τη δύναμη να μιλήσουμε με τον Α, με τον Β, γιατί μας κάνει κακό. Έτσι. Μπορούμε όμως να κάνουμε προσπάθεια πνευματική, να γονατίζουμε και να λέμε, Χριστέ μου, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια, αλλά βοήθησέ με και εσύ να την αποτελειώσω, όσο μικρή και αν είναι. Και λέει ο Γέροντας Παΐσιος, εσύ σίγουρα δεν μπορείς, αλλά το πολύ 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 μικρό βηματάκι που θα κάνεις σε τοποθετεί στο χώρο του ήρωα και ο Θεός το υπολογίζει και σε χαριτώνει και σε παίρνει, και σε παίρνει μαζί του. Μη θέλεις να γίνεις ο προφήτης Ηλίας, ούτε ο Αγιος Δημήτριος. Αυτό που σου ανήκει το μικρό, πες του την καλημέρα και μη σου μιλάει. Πες του χαίρετε μία, χαίρετε δύο, χαίρετε τρεις και θα καταλάβει με την προσευχή μας προηγουμένως. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς χωρίς προσευχή. Είναι αδέρφια μας. Πρέπει να πονάμε. Αμα δεν πονάμε, δεν έχουμε τον πόνο που είχε ο Μωυσής, ούτε όχι οι άλλοι Άγιοι. Αλλά όμως μπορούμε να του λέμε τη λεξούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέσε τον κόσμο. Τέλειωσε. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα γίνεται συνήθεια η Αγία προσευχή και το μετράει ο Θεός, ας μην έχεις τη δύναμη εσύ. Άλλωστε μας λέει, τη μεγαλύτερη αρετή να κάνεις που υπάρχει, που να μην υπάρχει άλλη μεγαλύτερη, θα λες ότι είμαι άχρηστος, δούλος σου. Το λέει, αχρή δούλη, εσμέν. Είμαι άχρηστος δούλος σου. Και ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις με τη δική του χάρη. Χωρίς εμού, ουδήναστε πει, ουδέν. Μόνο έτσι θα δούμε πρόσωπο Θεού. Μόνο έτσι είναι οι συνάνθρωποι μας γύρω, εντάξει. Γιατί πίσω εδώ δεν μας αφήνει καθόλου το δευτερόλεπτο ο διάβολος. Μας φυρίζει τις ιδέες, να πέρασε ο Τάσος και δεν με είδε. Να, ο άλλος με τον άλλον είπε αυτό και αυτό και για μένα λέγανε την ώρα που συζητάγανε, όλο η πόνια, όλο κακό είμαστε και δεν λέμε βάζουμε μια καλή ιδέα και να πούμε ποιος ξέρει τι προβλήματα είχε, ποιος ξέρει αν ζήτησε να τον βοηθήσει γιατί βρίσκεται στα σχολεία κλπ. Εδώ κάθεται αυτός, πίσω και μας προσφέρει όλες τις κακές ιδέες, δεν είναι δικές μας. Λοιπόν, εύχομαι να ανταμώσουμε στη Βασιλεία του Θεού, στα δεξιά του Πατέρα, γιατί δεν υπάρχει εκεί αριστερά, δεν υπάρχει αριστερά, αριστερά είναι είπαμε κάτω, αγκαλιασμένοι σαν τέκνα υπάκουα του Θεού. Αμήν. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Πάτε ημών, ευείς ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, φέρτε βασιλείας, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ο ουρανότητα της γης, τον άρτον ημών των εκκλούσεων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμε τους φιλέτες και μη εισενέγεις ημάς αφιασμό, αλλά ρίσκε ημάς από το πονηρό. Διευχόμητον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τώρα, από τη θέλησή σας, θέλετε να έρθετε, έρχομαι. Θέλετε να μην έρθετε, δεν έρχομαι. Θα κάνουμε άλλη μια φορά ακόμα. Θα κάνουμε άλλη μια φορά ακόμα. Θέλει Βασιλάκη, θα του πω τη χάρη. Άλλη μια φορά ακόμα. Άλλη μια φορά, 7 η ώρα. Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα. Είναι Άγιο Πνεύματος. Θα σου κάνω Βασιλάκη τη Δευτέρα. Θα την κάνουμε εξόδου. Την κάνουμε εξόδου. Εντάξει, κάπου έξω. Δεν είναι επίσημη αργία. Ε? Δεν είναι επίσημη αργία. Η γιατριάδα. Η γιατριάδα. Ναι. Θέλετε να έρθει η γιατριάδος. Ελάτε η γιατριάδος.
του Αγίου Πνεύματος. Εδώ. 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 Εδώ.